Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Παπαδόπουλε, καλημέρα. Πάμε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Σήμερα σας θυμήθηκα το πρωί. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Φιλοξενεί μια δήλωση του ενός γιατρού στον Sky. Να το βρω λίγο κι εγώ και να σας το διαβάσω ακριβώς. Είναι του καθηγητή του κυρίου Δερμιτζάκη. Μάλιστα. Και σας θυμήθηκα. Επί 50 τα πραγματικά ημερήσια κρούσματα. Θυμάστε πότε το είχατε πει αυτό στο σταθμό μας? Από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο. Και σήμερα, να που μετά από τόσους μήνες, σας θυμήθηκα σήμερα και το είπα, αυτά τα λέγαμε τον Μάρτιο, πραγματικά. Και σήμερα τα λένε οι καθηγητές στα μεγάλα κανάλια. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος για τις μάσκες στα σχολεία τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε τι γίνεται. Και στην Καστοριά, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έχουν γίνει ομάδες στα social media, στα Facebook, κατά της υποχρεωτικής μάσκας στα σχολεία. Απ' την άλλη, φιλοξενήσαμε νωρίτερα καθηγητές, διευθυντές κτλ. Και προϊσταμένους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που πρέπει να εφαρμόσουν τις διαταγές. Και πρέπει να εφαρμόσουν διαταγές λέγοντας ότι πρέπει υποχρεωτικά τα παιδιά να έχουν τη μάσκα του στο σχολείο. Υπάρχει όλη αυτή η σύγχυση για την χρήση της μάσκας από το Μάρτιο επίσης, όταν μας έλεγαν ότι δεν πρέπει να τη φοράτε, γιατί κάνει κακό. Τα θυμάστε κι εσείς αυτά. Τώρα μας λένε ότι πρέπει να τη φοράμε. Από τότε. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα, τι λέει ο ιατρικός κόσμος, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, κύριε Παπαδόπουλε? Για μένα η μάσκα είναι απαραίτητη. Πρώτα απ' όλα, επειδή τα παιδιά είναι ασυμπτωματικοί. Κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη που σας διακοπτώ, δεν το κάνω σκόπιμα, αλλά σας θυμάμαι να φοράτε, σας είχα δει μάσκα, ακόμη και τότε, και σε εξωτερικό χώρο, ακόμη και τότε που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να φοράτε μάσκα. Ναι, μα σας είπα, εγώ είχα από την αρχή την αντίθετη άποψη ότι η μάσκα. Θυμάστε είναι... που σας είχα βρει εκεί κάπου, κάπου στη λαϊκή αγορά. Το Α και το Ω. Ναι. Τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά. Άρα θα πρέπει να φοράν την μάσκα έτσι ώστε να αποφύγουν την μόλυνση. Γιατί όσα ασυμπτωματικά, εφόσον μολυνθούν, θα μεταδώσουν την νόσο σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Ή μπορεί να φέρουν μια νόσο από το Το αντίστροφο μπορεί να γίνει. Μπορούν να μεταφέρουν μια νόσο από το οικογενειακό περιβάλλον προς το σχολείο. Βεβαιότατα. Και τότε τι γίνεται? Βεβαιότατα μπορεί. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό κρίνω ότι είναι απαραίτητη η χρήση της. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει είναι ότι να υπάρχει η ίδια άποψη στο σπίτι και στο σχολείο, έτσι ώστε να μην βρίσκονται σε δίλημα τα παιδιά και να εκπαιδευτούν να τη χρησιμοποιούν σωστά. Εδώ λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να κάνει κάτι. Μπορεί δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος, δεν ξέρω με κάποιον τρόπο, με επισκέψει στα σχολεία να δείξετε στα παιδιά μαζικά, να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία, πώς φοριέται και πώς ξεφοριέται η μάσκα. Εμείς είμαστε στην διάθεση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας να μας δώσουν την άδεια και να βγει ένα πρόγραμμα να περάσουν συνάδελφοι από όλα τα σχολεία και όλες τις τάξεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Βεβαιότατα. Τώρα, παρατηρείτε ότι γίνεται αυτή η αντίδραση. Οι γονείς μας λένε το εξής. Μας λένε δύο πράγματα. Μας λένε ποιος θα πάρει την ευθύνη αν πάθει κάτι από τους γονείς που αντιδρούν, επαναλαμβάνω. Ποιος θα πάρει την ευθύνη αν το παιδί λόγω της μάσκας πάθει μια δύσπνοια, λιποθυμήσει, πάθει κάτι τέλος πάντων από τη μάσκα, ποιος θα πάρει εκεί την ευθύνη, εναντίον ποιου θα στραφούν τότε οι γονείς, πρώτον αυτό, και δεύτερον μας λένε το εξής, ότι είναι τόσο μικρά τα παιδιά σε τάξεις νηπιαγωγείου ή πρώτες τάξεις δημοτικού, που ακόμη και να θέλουμε να τα βάλουμε, τη βγάζουν, δηλαδή δεν έχει νόημα, δεν μπορούν να τη βάλουν. Εγώ δεν ξέρουν να τη βάλουν. Θεωρώ ότι αν τα παιδάκια αυτά εκπαιδευτούν
σκεφτούν να τη βάζουν σωστά, ναι, είναι οι ηλικίες που προσαρμόζονται και τηρούν τους κανόνες πολύ πιο εύκολα από τους μεγάλους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε τα παιδιά μπορεί να μάθουν ευκολότερα σε αυτές τις ηλικίες και να το έχουν και για την πορεία. Και υπακούν και περισσότερο. Και υπακούν και περισσότερο. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα. Παθαίνει κάτι ένα παιδάκι από τη χρήση μάσκας? Γιατί πολλά έχουν ακουστεί και γι' αυτό. Ότι μπορεί να έχει όλυψη οξυγόνου, μπορεί εν πάση περιπτώσει και να αισθανθεί κάποια ζαλάδα, μικρανία. Έχετε διαβάσει τόσα πράγματα. Αν πάθει κάτι το παιδί, κύριε Παπαδόπουλε, από ποιον θα ζητήσουν λογαριασμό οι γονείς? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω και να πω ότι οι επικίνδυνες ομάδες των παιδιών που μπορούν να πάθουν κάτι, ναι, είναι αυτές που έχουν κάποιο νόσημα. Ναι. Άρα τα παιδιά αυτά με μεγνωμάτευση γιατρού δεν φοράνε μάσκα. Είναι από τις εξαιρέσεις, λέτε. Προβλέπονται αυτές οι εξαιρέσεις. Ακριβώς, ναι, προβλέπονται. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι νόμος του κράτους. Απλά να μην γεμίσει το σχολείο βεβαιώσεις γιατρών που να λένε ότι το παιδί έχει πρόβλημα και δεν φοράει μάσκα. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, ναι, οι συνάδελφοι θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να μην υποκύψουν στις πιέσεις των γονέων. Που να πηγαίνουν σε ένα γιατρό, σε ένα πνευμονολόγο, ξέρω εγώ, κάπου να πηγαίνουν, ναι, και να, και να λένε γράψε μου ένα αυτό, να μην βάζει το παιδί μάσκα. Το απόλυτα αληθινό. Ναι, 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 μπράβο. Ναι. Βέβαια, και δεν ξέρω πώς θα πρέπει να εξεταστεί όμως το παιδί, έτσι δεν είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι ένα χαρτί δεν δίνεται έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Εννοείται, θέλει κανονική εξέταση. Γιατί και ο γιατρός θα βάλει τη σφραγίδα και την υπογραφή του για αν ένα παιδί έχει πρόβλημα ή όχι. Ναι, για κάποιες παθήσεις μπορεί να χρειαστεί. Δεν μπορεί να γράφει ό,τι να είναι και ο γιατρός. Εννοείται. Θέλει απαραίτητος εξέταση και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και εργαστηριακός έλεγχος. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα. Έχετε δει ίσως κι εσείς την ομάδα που έγινε και στην Καστοριά κατά της υποχρεωτικής μάσκας στα σχολεία. Μάλιστα 6 Σεπτεμβρίου έχει προαναγγελθεί και μια διαμαρτυρία στην Καστοριά, μια διαδήλωση 6:30 το απόγευμα, τώρα δεν θυμάμαι, ή στον Δήμο ή στην Ομαρχία. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό, μια ομάδα που έχει περάσει ήδη τα 500 μέλη, πώς το κρίνετε αυτό? Επιστημονικά δεν στέκει αυτό το πράγμα, γιατί πρώτα απ' όλα το παιδί της ίδιας οικογένειας που διαμαρτύρεται για τη μάσκα μπορεί να μεταφέρει την νόσηση στο οικείο περιβάλλον του, όπως μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Και αυτόματα εκεί να έχουμε ολόκληρες τάξεις ή ακόμα και σχολεία τα οποία θα κλείνουν. Άρα τη θεωρώ επικίνδυνη συμπεριφορά. Μάλιστα. Εμείς πάντως, για να το ξαναπώ γιατί το ξαναείπα νωρίτερα, προσπαθήσαμε, επικοινωνήσαμε μάλλον με την διαχειρίστρια της συγκεκριμένης ομάδας. Είχαμε κανονίσει μάλιστα να είναι εδώ στην εκπομπή μας σήμερα για να εκφράσουν οι άνθρωποι και τους προβληματισμούς και τις απορίες τους ίσως και ό,τι άλλο ήθελαν να πούν. Τελικά δεν έγινε αυτή η συνέντευξη γιατί άλλαξε γνώμη, οπότε δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε και την άποψη της συγκεκριμένης ομάδας στην εκπομπή μας. Θα το θέλαμε πάρα πολύ πάντως. Θα ήταν και το σωστό νομίζω. Και, έτσι πρέπει κιόλας. Αλλά ίσως τις επόμενες μέρες θελήσουν να μιλήσουν. Εμείς πάντως εδώ είμαστε. Αν το θελήσουν, βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά, να ακούσουμε τι προβληματισμούς, τι απορίες, τι ενστάσεις έχουν γύρω από αυτή την ιστορία. Και πόσο αυτές οι ενστάσεις στέκουν επιστημονικά, ναι, ή υπάρχει, ναι, και η αντίθετη επιστημονική άποψη. Όμως αυτό το δίλημα, ακόμη και για τους μετριοπαθείς γονείς, υπάρχει. Κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί έχουν ακούσει πολλά. Το είπαμε και νωρίτερα. Πρώτα βάλε μάσκα, μετά μη βάζεις μάσκα, ξαναβάλε μάσκα, μη βάζεις μάσκα. Κάπου έχουμε μπερδευτεί λοιπόν όλοι μας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας. Δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάτι παραπλήσιο. Άρα υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Πλέον σήμερα διεθνώς όλες οι απόψεις συγκλίνουν στην υποχρεωτική χρήση μάσκας παγκόσμια. Οπότε δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο δίλημα πλέον. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα πλέον. Και τι μπορείτε να πείτε προς τα 500 και πλέον μέλη αυτής της ομάδας που ίσως και αυξηθούν το επόμενο διάστημα και που ίσως στο τέλος, όταν φτάσει και η ώρα των σχολείων, όντως δεν στείλουν τα παιδιά τους με μάσκα στο σχολείο. Όντως τα στείλουν χωρίς μάσκα. Και εκεί υπάρχει ο κινδύνος τα παιδιά αυτά ουσιαστικά να μην μπορούν να μπουν καν στην τάξη. Όχι κινδύνος, δεν θα τα βάλουμε στην τάξη, διευκρινίζει ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν νομίζω ότι και αυτή ήταν η οδηγία από το Υπουργείο. Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς το. Από εκεί και πέρα, το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο γιατί η κοιτίδα μάθησης για το παιδί είναι το σχολείο. Άρα δικαιολογίες του να μην πάμε στο σχολείο δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα,
Οι γονείς αυτοί που λένε ότι δεν βάζει μάσκα το παιδί μου στο σχολείο θα πρέπει να σκεφτούν ότι στο σπίτι τους μπορεί να έχουν άτομα ηλικιωμένα ή άτομα από ευπαθείς ομάδες και τα βάζουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε το οικογενειακό μας περιβάλλον, τους μεγαλύτερους που είναι, που ζουν μαζί μας, και μετά να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους πράξεις. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, όντως θέλει εκπαίδευση, γιατί πολύ αμφιβάλλω αν θα τηρηθεί σωστά και αν θα γίνεται σωστή χρήση της μάσκας στα σχολεία, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Εκεί και στις μεγαλύτερες, γιατί όχι. Νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση. Όσο απλό και αν φαίνεται, νομίζω ότι είναι μια κατάσταση καινούργια την οποία πρέπει να συνηθίσουμε. Διότι πολλές φορές και εμείς αναγκαζόμαστε να βάλουμε μια μάσκα και μετά από λίγη ώρα κάτι μας πιάνει, θέλουμε και εμείς να τη βγάλουμε. Δεν αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα. Εντάξει, θέλει παιδί, εκπαίδευση όλο αυτό το πράγμα. Το παιδί θεωρώ ότι θα τη βάλει μέσα στην τάξη και στο διάλειμμα που θα είναι σε ανοιχτό χώρο θα μπορεί λίγο να ξεκουράσει το πρόσωπό του, την αναπνοή του, τα πάντα του. Μάλιστα. Ώσπου να τη συνηθίσει και να γίνει μια καθημερινότητα. Είναι, εγώ θα το πω ότι είναι το ατομικό, το προσωπικό lockdown του καθένα μας, η μάσκα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που το βρίσκουμε όλο, κάθε μέρα όλο και πιο κοντά μας. Όσο πλησιάζει η μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Μα και πολλές φορές και εγώ ίδιος σας έχω πει ότι το α και το ω μέχρι να βρεθεί εμβόλιο, που δεν θα ξέρουμε και άμεσα πόσο αποτελεσματικό είναι. Ναι. Η βασική μας προφύλαξη είναι η μάσκα, η απόσταση και το πλήσιμο των χεριών. Τώρα, όσα περισσότερα τηρούμε από αυτήν την τριάδα, θεωρώ τόσο καλύτερο είναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να τηρηθεί η τριάδα, ας τηρηθούν τουλάχιστον οι δύο προϋποθέσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.